Για το νομοσχέδιο δεν θα ξαναπώ. Είπαμε αναλυτικά στην πρωτολογία. Το μόνο που θα ζητήσουμε ξανά και τελευταία φορά από τον Υπουργό είναι να άρει την αδικία σε βάρος των αδιόριστων επιτυχώντων του διαγωνισμού, μετά και από την ομοβροντία των τοποθετήσεων, ακόμα και κυβερνητικών βουλευτών, που πραγματικά δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την αυθαίρετη και διακριτική μεταχείριση που κάνετε σε βάρος αυτών των παιδιών. Σε σχέση με τις τροπολογίες, σας είπαμε και από την αρχή και χτες αναφέρθηκε αναλυτικά και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος σε αρκετές χαρακτηριστικές διατάξεις. Πρέπει να πάψει επιτέλους, και απευθύνομαι και προς το Προεδρείο, να πάψει αυτή η τροπολογία, αυτή η τακτική που ακολουθείται με άσχετες μεταξύ τους διατάξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι για μια τροπολογία παρελάβουν διαφορετικοί υπουργοί για να υποστηρίξουν ένα-ένα τα άρθρα της τροπολογίας, δεν μπορεί να συνεχίσετε να μας ζητάτε να ψηφίζουμε με μία μόνο ψήφο. Δηλαδή να νομοθετείτε και να μας ζητείτε να τοποθετηθούμε στη λογική τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, τρεις το λαδόξυδο. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά προβληματικό και πρέπει να σταματήσει. Θα αναφερθώ μόνο στην τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, που και αυτό και αυτή έχει τέτοιες αντιφατικές διατάξεις. Πρώτον, σε σχέση με το φτηνιάρικο, να μου επιτραπεί, τη φτηνιάρικη παροχή προς τους μαθητές των 50 GB, συνεχίζει η κυβέρνηση σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να επιστρατεύει τη λογική της ατομικής ευθύνης και μάλιστα στην πιο εκφυλισμένη της μορφή. Δεν μπορείτε με αυτά τα μέτρα να κρύψετε ότι τα σχολεία ανοίγουν όπως έκλεισαν χωρίς κανένα απολύτως μέτρο προστασίας της υγείας των μαθητών. Δηλαδή με τα μέτρα που οδήγησαν και στις προηγούμενες χρονιές στο ανοιγοκλείσιμο και στις οθόνες της τηλεκπαίδευσης. Δεν μπορείτε να κρύψετε την απουσία της ολοκληρωμένης ενημέρωσης που δημιουργεί τους φόβους για τον εμβολιασμό, αλλά κυρίως την απουσία ενός ολοκληρωμένου πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, που με επαρκή στελέχωση θα μπορούσε να καλύψει και τις εμβολιαστικές ανάγκες του πληθυσμού, με την αναγκαία προσωποποιημένη ενημέρωσή τους, με όλες τις αναγκαίες δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, αλλά και την απαραίτητη επιδημιολογική επιτήρηση και φαρμακοεπαγρύπνηση που χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αντί γι' αυτό, σκορπάει ακόμα περισσότερο την ευθύνη του εμβολιασμού σε ιδιώτες και ιδιωτικά κέντρα, με διάφορες διατάξεις, οι οποίες σχολιάστηκαν ήδη εκτενώς, που και αποτελέσματα δεν μπορούν να φέρουν, αλλά το μόνο που πετυχαίνει είναι να υπηρετεί, αν θέλετε, το αφήγημα της κυβέρνησης ότι κάτι κάνει στα ζητήματα του εμβολιασμού, κυρίως όμως να εδραιώνει στη συνείδηση του κόσμου τη λογική των ΣΔΙΤ, μια λογική που πραγματικά κατέρευσε παταγωδώς στη διάρκεια της πανδημίας, αναδεικνύοντας και το προβληματικό αφήγημα που υπηρετήσετε και εσείς, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, για την δίθεν αρμονική συνύπαρξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Τι άλλο προβλέπει η διάταξη? Την επέκταση του ορίου των δαπανών των νοσοκομείων κατά 17 εκατομμύρια, δηλαδή την ισόπωση αφαίρεση του ποσού, αυτών των χρημάτων από το clawback, δηλαδή του ποσού που οφείλουν να επιστρέφουν οι εταιρείες φαρμάκων και άλλων που προμηθεύουν το δημόσιο. Είναι γνωστό το κόλπο, το έχει επιστρατεύσει και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα, και μάλιστα έρχονται σήμερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να υπερασπιστούν την πλήρη κατάργηση αυτής της υποχρέωσης των ιδιωτικών εταιριών να επιστρέφουν ένα μέρος από τα χρήματα που μπουκώνουν πραγματικά από το δημόσιο, και ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας πραγματικά αυγάτισαν τα κέρδη στην ώρα που ο κόσμος πέθαινε. Έλεος αποτελεί πρόκληση και από τη μεριά των βουλευτών που το επικαλούνται. Τέλος, μια κουβέντα για την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στη ΣΟΤΑ που προσελήφθησαν για τις ανάγκες της καθαριότητας εν μέσω της πανδημίας. Είναι αυτονόητο και το άρθρο 11 και το άρθρο 12 ότι θα θέλαμε να το στηρίξουμε. Όμως ήταν πρόκληση η ομιλία του κύριου Βορύδη, που προειδοποίησε, λέει, προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη παράταση των συμβάσεων πέρα από το τρίμηνο. Λες και κάνει και χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους που έβαλαν πλάτη όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, και βέβαια αποκλείει τη μονιμοποίηση αυτών των εργαζομένων. Και εμείς αναρωτιόμαστε, μετά το τρίμηνο θα πάψουν οι τεράστιες ανάγκες του ΣΟΤΑ για καθαριότητα, θα τελειώσει η πανδημία, ή μήπως θα καλυφθούν δια μαγείας τα τρομερά κενά που υπήρχαν και τώρα και πολύ νωρίτερα? Ευχαριστώ.